Πάμε πρώτα στον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Γκομόλη, το θέμα το οποίο σας είχαμε προαναγγείλει και το οποίο περιμένατε όλοι σήμερα. Νίκος Γκομόλης, ο μεγάλη μας τιμή πρώτον, γιατί έχουμε ένα διευθυντή ο οποίος βγαίνει σε πεζοδρόμιο και στηρίζει με κάθε τρόπο αυτή την εκπομπή, ο οποίος δεν είναι σε πεζοδρόμιο, αλλά είναι σε ένα ιστορικό γήπεδο, παρακαλώ. Από εδώ και πέρα χτίζεται, ετοιμάζεται και θα είναι έτοιμο. Βρίσκεσαι στην Αγία Σοφία. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Το είπαμε, το τάξαμε, έγινε πράξη λοιπόν για δεύτερη φορά. Θυμόσαστε πριν από ένα χρόνο είχα κάνει το ζωντανό τότε από ένα εργοτάξιο στην κυριολεξία. Τώρα όμως δεν είναι εργοτάξιο, είναι κανονικό γήπεδο. Είναι η ΟΠΑΠ Αρίνα της ΑΕΚ, είναι η Αγία Σοφιά όπως τη λένε οι φίλοι της και αγαπά να το λένε έτσι. Και κάπως έτσι συστήθηκε. Μετά από 19 χρόνια λοιπόν η ΑΕΚ θα αποκτήσει και πάλι δικό της γήπεδο. Ήταν 3 Μαΐου του 2003, όταν γκρεμίστηκε τον Νίκος Γκούμας ακριβώς σε αυτό το σημείο. Από τότε πέρασαν 19 χρόνια. Πριν από 5 χρόνια ξεκίνησαν οι εργασίες για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ και τώρα πλέον είμαστε σχεδόν έτοιμοι, είναι σχεδόν έτοιμη η ομάδα για να μπει στο νέο της γήπεδο. Να πούμε ότι οι εργασίες είναι σε εξέλιξη, πυρετώδεις εργασίες. Έχουμε σταματήσει ακόμα και κάποια συνεργεία εδώ τα οποία εργάζονται πυρετωδώς για να ολοκληρωθούν τα έργα. Μιλάμε για ένα στάδιο γήπεδο που όπως το βλέπετε. Βλέπετε κι εσείς και όπως μας δείχνει τώρα και ο Γιώργος Κορδονούρης, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 31.200 θεατές. Βλέπουμε και τους 4 πυλώνες, είδαμε με τα εμβληματικά πρόσωπα της ΑΕΚ, τον Θωμά Μαύρο στον πρώτο πυλώνα, τον Στέλιο Σεραφίδη και αν στρίψει και η κάμερα θα δούμε και τους υπόλοιπους, τον Μίμη Παπαϊωάννου αλλά και τον Κώστα Ρεστορίδη, οι οποίοι στηρίζουν την Αγία Σοφιά. Να πούμε γρήγορα ότι αύριο θα ξεκινήσει η τοποθέτηση του χλωοτάπητα, όπου θα είναι έτοιμος περίπου σε ένα μήνα και σε 2 μήνες το αργότερο θα έχει παραδοθεί το έργο σύμφωνα με τους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν αυτές τις εργασίες. Τα πλάνα, Δημήτρη, είναι να γίνει το πρώτο παιχνίδι, τα εγγένεια ουσιαστικά του νέου γηπέδου στις 17 Σεπτεμβρίου και είναι η ημερομηνία που ακούμε για πρώτη φορά, αποκλειστικά από την εκπομπή από τις 6 λοιπόν. Το πλάνο της διοίκησης ΑΕΚ είναι τα εγγένεια να γίνουν με ένα φιλικό παιχνίδι, ένα μεγάλο φιλικό παιχνίδι στις 17 Σεπτεμβρίου σε αυτό το γήπεδο, την Αγία Σοφιά, η οποία όπως είπαμε εκτός από τις 31.200 θέσεις έχει διαθέτει 40 σουίτες και βέβαια το μεγάλο της ατού, τα μουσεία που είναι στον εξωτερικό χώρο, το μουσείο του ελληνισμού και επίσης θα υπάρχει η εκκλησάκι του Αγίου του Οσίου Λουκά στη μνήμη του Λουκά Μπάρλου, του εμβληματικού προέδρου της ΑΕΚ. Θα γίνουν 1.200 θέσεις πάρκινγκ. Θα υπάρχει εστιατόριο, παραδοσιακό κουρίο, παραδοσιακό καφενείο. Τελειώνουν και τα έργα που βρίσκονται εκτός του γηπέδου για να μπορεί να υπάρχει προσβασιμότητα και να μην υπάρχουν προβλήματα. Εμείς είδαμε, Νίκο, και σε πλάνο μαθητές πριν από λίγο και τον δικέφαλο Αϊτό, ο οποίος είχε στηθεί εκεί απ' έξω, αν δεν κάνω λάθος. Να, τα βλέπουμε τώρα. Ναι, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν, απομένει να ντυθεί η βάση του με μάρμαρο. Μιλάμε για έναν αετό ο οποίος συμβολίζει βέβαια τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μεταφέρθηκε με ειδικά φορτικά από την Ουγγαρία. Ο γλύπτης Γκαμόρ Ζόκε τον επιμελήθηκε. Είναι ύψους 12 μέτρων και τα ανοίγματα των φτερών του αετού επίσης φτάνουν τα 12 μέτρα. Έχει επίχρυσο τρούλο και όπως είπαμε μαρμάρινη βάση και βέβαια θα Άρα η ΑΕΚ του χρόνου στο πρωτάθλημα παίζει κανονικά στο νέο της γήπεδο. Βεβαίως, θα γίνουν και κάποια test event, Δημήτρη, ωραία, εδώ για να τεσταριστούν τα πάντα. Έχουν μπει και οι ηχητικές εγκαταστάσεις. Τα φώτα ήδη έχουν τοποθετηθεί. Τα βλέπετε κι εσείς στην κάμερα. Και νομίζω ότι την επόμενη φορά μάλλον θα γίνει σύνδεση με γήπεδο σε λειτουργία. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό είναι, πολύ καλό. Πραγματικά όλες οι ομάδες να έχουν το δικό τους γήπεδο, αναβαθμίζεται και το ποδόσφαιρο στη χώρα μας. Εγώ απλώς να υπενθυμίσω ότι την τελευταία φορά που πήγες σε γήπεδο και έκανες ρεπορτάζ, πήρες το βραβείο ΨΑΠ, τώρα σε βλέπω τουλάχιστον για ένα Πούλιτζερ. Το λιγότερο. Λοιπόν, ευχαριστούμε από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χιντά. Καλημέρα, καλημέρα.